την πληροφόρηση που έχουμε και τις δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι είναι νωρίς να πούμε ποια διαχείριση θα υπάρξει από τις δύο πλευρές για την επόμενη μέρα. Είναι σαφές ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θέλει αυτό να είναι το τέλος του δρόμου. Προφανώς και θα υπάρξει ένα διάλειμμα στις διαπραγματεύσεις. Είναι προφανές ότι χρειάζεται χρόνος για να οριμάσουν ξανά οι συνθήκες και να συνεχιστούν από εκεί που έμειναν. Ναι. Βεβαίως αυτό δεν είναι εύκολο. Ναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο, καθώς θα πρέπει να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο και η άλλη πλευρά, η οποία ήταν και η αιτία του αδιεξόδου, ήταν και η αιτία του ναυαγίου και έσπευσε, παρά το ότι ήταν η αιτία, να αρχίσει πρώτη το blame game, παρά το ότι γνωρίζουμε ότι οι δύο ηγέτες τη στιγμή που είχε επιστοποιηθεί πλέον το ναυάγιο και ετοιμαζόταν τον ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών, συμφώνησαν εντός εισαγωγικών ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κύπρος αυτή τη στιγμή, είναι μια διαδικασία επίρρυψης ευθυνών. Χρήστο μου, τι ώρα έγινε, τι ώρα έκλεισε χθες η κουβέντα τους, ο διάλογος, και φάνηκε ότι έχουμε πάει σε ναυάγιο? 2,5 ώρα Κύπρου, άντρα. 2,5 ώρα. 2,5 ώρα Κύπρου, και έκανε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τεράστια προσπάθεια να μην καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε, να βοηθήσει τη διαδικασία με τον ένα ή άλλο τρόπο για να ξεπεραστεί αυτό που ήταν έτσι, το μυρίζονταν από το μεσημέρι. Ναι. Ωστόσο δεν ήταν δυνατό, και εδώ ακριβώς κάνω μια καλή γέφυρα να σας εξηγήσω, ναι, τι ήταν το πρόβλημα. Ναι, για να το πούμε. Το πρόβλημα ήταν ότι ο κύριος Ακιντζή είναι σαφές πως ήρθε εδώ στο Μοντ Πελεράν τη δεύτερη εβδομάδα έχοντας χαραγμένες τις γραμμές του γηπέδου από την Τουρκία, και εξηγώ. Ναι. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε αφήσει ψήγματα ή ενδείξεις ότι σε κάποια από τα κριτήρια του εδαφικού θα μπορούσε να κάνει κινήσεις, υπαναχώρησε. Το σίγμα το έλεγε από χθες το απόγευμα, από χθες το μεσημέρι. Ναι. Υπήρξε επαναχώρηση στο σημαντικότερο κατά την ελληνοκυπριακή πλευρά κριτήριο, αξιολογικά ενώ σημαντικότερο. Ναι. Ναι. Στον αριθμό των προσφύγων που θα μπορούν να επιστρέψουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Είχε κατεβάσει τον αριθμό, ενώ συζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα για 80 με 90.000. Ναι. Είχε κατεβάσει τον αριθμό στις 55 με 65.000. Μάλιστα. Αυτό ήταν, άναψε κόκκινο φως, άναψε τα φωτάκια του συναγερμού. Αλλά όπως φάνηκε, και είναι ερμηνεία που κάνει η ελληνοκυπριακή πλευρά, μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας, όπως φάνηκε ο κύριος Ακιντζή, του είχαν δέσει τα χέρια, του είχαν δέσει πάρα πολύ τα χέρια, και μάλιστα φαίνεται ότι μετά την κίνηση καλής θελήσεως που έκανε, κίνηση προσέγγισης βεβαίως, ναι, στο θέμα του ποσοστού εδάφους, που υπήρξε εκείνο το range, το περιθώριο, να το πούμε στα ελληνικά, 28,2-29,2, φαίνεται ότι η Τουρκία του τράβηξε τα αυτιά. Χρήστο, δύο πράγματα πάνω σε αυτά που λες. Το ένα είναι το εξής. Η κοινή λογική λέει ότι όταν αποφασίζεται να πας σε ένα δεύτερο γύρο στο Μον Πελεράν, και μάλιστα 2 ημερών, κάτι έχει συμφωνηθεί και πας απλά να το επικυρώσεις. Άλλιως θα έλεγες πάω ανοιχτά και όπου κάτσει. Το δεύτερο είναι, ξέροντας ο Ακιντζή ότι η δικιά μας πλευρά μιλάει για 100.000, όταν κάνεις αντιπρόταση 55 με 60, ξέρεις ότι δεν θα περάσει. Αυτό μήπως υπήρχε μια σκοπιμότητα για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε? Αυτό είναι το ερώτημα. Αν τελικά υπήρχε σκοπιμότητα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, και έχεις δίκιο ότι ήρθαμε εδώ στο Μοντ Πελεράν έχοντας όλοι έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ναι, ότι κάτι έχει κάπου κλείσαμε. Ναι, ότι τα πράγματα έχουν πάρει, ναι, ένα μονοπάτι το οποίο δεν έχει επιστροφή και απλά πρέπει να τα επικυρώσουμε έτσι, με περισσότερη λεπτομέρεια. Λέγαμε μάλιστα ότι ξεκινούμε από εκεί που τα αφήσαμε, έτσι, και πάλι δεν ήταν έτσι. Ξεκινήσαμε στο ένα κριτήριο από εκεί που τα αφήσαμε
χωρίς διάθεση συμβιβασμού ποσοστό εδάφους και στο δεύτερο κριτήριο με υπαναχώρηση, με αλλαγή θέσης. Φάνηκε εκεί, ναι. Φάνηκε ότι, φάνηκε δεν, εκεί ναι. ότι το πράγμα δεν κύλαγε προς ολοκλήρωση και φάνηκε ότι το αίτιο και αιτιατό δεν ήταν εδώ στο Μοντελέ. Άρα μιλάμε, Χρήστο μου, για να καταλαβαίνει ο κόσμος απλά πράγματα, ότι εμείς δεν συζητάμε κάτω από 90, 85-90 ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Οι άλλοι φαίνεται ότι δεν ανεβαίνουν πάνω από το 60. Άρα εδώ μιλάμε για μια σαφέστατη διαφορά χιλιάδων ανθρώπων. Δεν μιλάμε για 3 και 4 χιλιάδες. Όχι, υπήρξε μια διαφορά σε κάποια στιγμή με πιέσεις από τα Ηνωμένα Έθνη, ναι. Πιέσεις από την ελληνοκυπριακή πλευρά, κινήσεις καλής θέλησης από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Σε κάποια στιγμή φάνηκε ότι η διαφορά στο περιθώριο, ναι. Το range, ναι. Στο περιθώριο, δεν λέμε στον αριθμό για να μην συγχύσουμε τον κόσμο, ναι, ναι. Έπεσε στις 15.000. Μάλιστα. Αλλά αν εκτιμήσουμε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έκανε την κίνησή της 80.000, ναι. Το minimum επιστροφής, οι 13.000 διαφορά είναι 67.000 κόσμος. Πολύ, πάρα πολύ. Που μιλάμε για κάτω από το 1/3 των προσφύγων να επιστρέψουν. Να σας πω, δεν είναι θέμα αριθμολαγνίας. Ναι. Όλα γίνονταν για το θέμα της μόρφου. Ναι, μάλιστα. Με τον αριθμό 80 με 90.000 που έδωσε ενδείξεις, γιατί έτσι μάθαμε χθες. Ναι. Ενώ τα κόμματα ενημερώθηκαν ότι είμαστε σχεδόν συμφωνημένοι 80 με 90.000, ναι. Φαίνεται ότι ήταν ενδείξεις από τον Ακκιντζή ότι θα τον δεχόταν τον αριθμό. Αυτός ο αριθμός 80 με 90.000 στις ασκήσεις επί χάρτη που είχε η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν μπορούσε να βγει στην εξίσωση του χάρτη αν δεν ήταν μέσα η μόρφη. Σωστό. Γι' αυτό και κατέβασε ο κύριος Ακκιντζή τον αριθμό, προφανώς με αποφάσεις της Άγκυρας. Όλο το παιχνίδι παίχτηκε σε αριθμούς που είτε θα απέκλειαν είτε θα έβαζαν μέσα στο χάρτη τη μόρφη. Είναι καθαρό ότι είχαμε τακτικές, ναι. Σε κάποια στιγμή, τουλάχιστον αυτό λένε πηγές της ελληνοκυπριακής πλευράς, ο κατοχικός ηγέτης έδειξε ότι συζητά για τον αριθμό, αλλά όχι τώρα. Ναι. Ήθελε αυτό να γίνει στην πολυμερή θέση που είναι ξεκάθαρη της Τουρκίας για ανατολίτικο παζάρι, να χάναμε και να κερδίζαμε ένα από τα δύο μεγάλα ζητήματα. Νομίζω, Χρήστο, ότι τακτικισμός ήταν και αυτή η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού, έτσι. Δεν έγινε τυχαία. Ποια δήλωση? Αυτό για τις εγγύησεις. Αυτή η θέση που εκφράστηκε. Αυτή η κρυστάλλινη θέση ότι έτσι. Αν θα πάμε σε πολυμερή θα πάμε μόνο για κατάργηση εγγυήσεων. Αυτό. Και χθες υπήρξε και ζήτημα ότι η Ελλάδα είχε θέσει νέο όρο ότι θα πάμε σε πολυμερή μόνο για το θέμα των εγγυήσεων εφόσον υπάρξει προετοιμασία και προεργασία σε διμερές επίπεδο Τουρκία-Ελλάδα. Τώρα βέβαια το θέμα είναι η επόμενη μέρα, είναι μετά το ναυάγιο τι, εδώ είναι το ερώτημα το μεγάλο, το οποίο νομίζω δεν μπορούμε να το απαντήσουμε τώρα. Νομίζω ερχόμενοι εδώ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, άμα την επιστροφή του, θα ενημερώσει τον Κυπριακό λαό πλήρως και λεπτομερώς για τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία και για το τι έφτεξε. Και μάλιστα πηγές από την Κυπριακή Δημοκρατία έλεγαν ότι αν συνεχίσει να προκαλείται η δική μας πλευρά από την τουρκοκυπριακή, το λεγόμενο blame game, θα απαντήσει με στοιχεία. Μάλιστα. Για το ποιος έφτεξε και τι έφτεξε για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, χωρίς να θέλει να μπει σε αυτό το παιχνίδι και αφού η Λευκωσία θεωρεί ότι ήταν μια πολύ μαύρη νύχτα για την Κυπριακή έτσι. Δημοκρατία, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους στο σύνολό του. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση. Να σας πω ότι το βλέμμα δεν πρέπει να είναι στραμμένο μόνο στο τι θα πει ο πρόεδρος προς τον Κυπριακό λαό. Θα πρέπει να είναι στραμμένο στο τι θα πει και ο κύριος Έιτε. Σωστό. Στην έκθεση που θα ετοιμάσει προς τον Γενικό Γραμματέα και το Συμβούλιο Ασφαλείας, διότι γνωρίζουμε την τακτική των ίσων αποστάσεων, ναι. Και κάτι τέτοιο δεν θα βοηθούσε καθόλου. Να μην ξεχνούμε ότι είμαστε σε μια φάση που πολύ σύντομα έχουμε να λάβουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις για την Κυπριακή Δημοκρατία και να γίνουν πολύ σοβαρές ενέργειες. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, τρίτος γύρος αδειοδοτήσεων, ναι. Αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Ο αστάθμητος πλέον παράγοντας
από τη στιγμή που κατέρευσε η διαδικασία είναι η Τουρκία και πώς θα αντιδράσει. Ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό είναι και βέβαια το φυσικό μας αέριο και πώς θα γίνει εφόσον δεν υπάρξει λύση και όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα βρουν μπροστά μας. Εγώ να σου ευχηθώ καλή επιστροφή στην πατρίδα. Ακόμα μια φορά έκανες πάρα πολύ καλή δουλειά.